δίνει τις δικές του απαντήσεις μέσα στο γήπεδο, έκανε το 0-1 και το 2-0 πέτυχε στο 92 ο Μιχάλης Κασάπης. Η παλιά είναι πολύ καλή για να δούμε τον Ιωνικό στην πρώτη επικίνδυνη προσπάθεια. Το σούτ από τον Μουτσοντρίκο, η μπάλα out στο τρίτο λεπτό αυτή τη φάση. Νάβας, πάσα προς τα δεξιά, δεν περνάει, πάσα για τον Τσάρτα, κουμπαγιάση. Έγινε το λάθος, ο Ζήκος πήρε την μπάλα, είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Να δούμε την επιλογή, το σούτ έπεσε στους 300, την μπλόκαρε, να και καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο πέμπτο λεπτό. Ο Τσάρτα στην εκτέλεση, στο κεφάλι του Φερούζου που έπιασε την κεφαλιά προς τα πίσω. Μπάλα στην αγκαλιά του 300. Ο Αφάς στην εκτέλεση, στο κεφάλι του Μπρούστερ. Ο Ξανθόπουλος τελικά με την πολύ καλή αλτικότητα που τη θέτει, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα out. Ναβάς, πάσα για τον Λάκη, πολύ έξυπνα, ο Ρούις μέσα στην περιοχή. Θα δούμε την επιλογή του, έβγαλε την παράλληλη σέντρα, πέρασε η μπάλα από τον Ντέμι Νικολαίδη. Καλή εκτέλεση, έπεσε ο Στραχός και την μπλόκαρε. Τσάρτας στην εκτέλεση του φάουλ. Στο δεύτερο δοκάρι ο Ντέμι Νικολαίδης προσπάθησε για το σουτ. Μπρούστερ δεν μπόρεσε. Ζήκος, τραβιούνται οι παίχτες του Ιωνικού για offside. Παταδείχθηκε και οι παίχτες της ΑΕΚ. Τσάρτα για τον Νικολαίδη, το σουτ στην κίνηση, μπαλάουτ. Πάσα για τον Ζήκο, αυτός αμέσως, πολύ έξυπνα για τον Λάκη από τα δεξιά. Πάσα για τον Νικολαίδη, το σουτ, ο Στρακός και απομάκρυνε μια φάση που έχει διάρκεια, καλύτερη στιγμή για την ΑΕΚ. Τσάρτας μπήκε στην περιοχή, έγινε μια νέα σέντρα, η μπαλάουτ. Ο Τελκάδο τελικά το σούτ, η μπαλά out. Προσπάθησε η κεφαλιά, Κασάπης για την ΑΕΚ. Πάσα είναι για τον Τσάρτα που είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Νικολαίδης στο πλασέ, καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ. Ο Στρακόσια έπεσε και μπλόκαρε. Σαγοράκη και Τσάρτα κοντά στην μπάλα, να δούμε η εκτέλεση του φόλα από τον Τσάρτα. Έπεσε στη γωνία του και πάλι ο Στρακόσια και μπλόκαρε. Αυτή η φάση το 66. Βιλανάκης, ωραία κίνηση. Έκανε και το σουτ, πολύ καλό σουτ. Τελευταία στιγμή ο Ατματζίδης με την άκρη των δαχτύλων παραχωρεί κόρνερ. Πολύ καλό το σουτ από τον Βιλανάκη. Μια ακόμα σέντρα. Παχατούρηδης διώχνει. Πέτκοφ και Νάβας. Τσάρτας. Πάσα του δεν πέρασε, η μπάλα και πάλι στο Τσάρτα. Επιχειρεί το σουτ. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Βασίλη Τσάρτα. 8 λεπτά πριν από την λήξη του παιχνιδιού, ο Τσάρτας δίνει τη λύση στην ΑΕΚ. Έβαλε την μπάλα στο αριστερό. Συνάδεψε το παραθυράκι του 300. Ιωνικό ΑΕΚ 0-1. Ο Τσάρτας στη μεσαία γραμμή. Πολύ ωραία παλιά στο Κασάπη που φεύγει μόνος του. Μόνο στο Κασάπης απέναντι από το 300 σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 2-0 για την ΑΕΚ. Υπογραφή στην επικράτηση της ΑΕΚ επί του Ιωνικού. Το 2-0 στις καθυστερήσεις. Ωραία η παλιά του Τσάρτα στο Κασάπη. Το πλασέ υποδειγματικό Ιωνικός ΑΕΚ 0-2. Πήραμε μια δύσκολη νίκη από μια πολύ καλή ομάδα και με μια έδρα που τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ γνώριζε την ήττα εδώ. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες με την προσπάθεια που κάνανε και σήμερα μέσα σε 3 μέρες να κάνουν 2 δύσκολα παιχνίδια και να τα κερδίσουμε. Τώρα έχουμε το χρόνο να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για το επόμενο μάτς που είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια στον κύριο Μπλαχίν και στον Ιωνικό. Εγώ νομίζω σήμερα είναι πολύ ωραία αγώνα από 2 πλευρές. Αν εμείς έχουμε ευκαιρίες πρώτο 20 λεπτά, αν δεν βάλει γκολ με μεγάλη ομάδα, όσο φαίνεται ΑΕΚ και καλή ομάδα, παρακαλώ, περισσότερο στο κέντρο, τότε δύσκολο να περιμένεις αποτέλεσμα. Τρώγαμε γκολ, πολύ ωραίο γκολ, ναι, πρώτο. Φώναξε εγώ από πάγο, πρέπει να βγει, δεν αφήνουν τόσο καλό παίχτες. Και ξέρουμε τι σουτ έχει, τι πόντι έχει. Αλλά δεν πρόλαβε να ακούει παιδιά και αυτό τρώγαμε πρώτο γόλ. Δεύτερο γόλ, εμείς ρισκάρουμε, πρέπει ή να σωφορίζουμε ή να τρώμε δεύτερο γόλ. Εντάξει, βγήκε κοντροπετήσεις και γίνεται σκορ 2-0. Εδώ πρέπει να ρισκάρεις, εδώ δεν μετράει σκορ 1-0 ή 2-0. Αλλά νομίζω εγώ ευχαριστημένος από παιδιά.
Μετά από ένα μήνα, εμείς βγήκαμε από πρόγραμμα, τρέχουμε σαν γύφτης να κάνουμε προπόνηση Άιο Κοσμά ή Πουτενά και πάλι καλά. Πάλι καλά εμείς. Καλή συνέχεια για ΑΕΚ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου για τη μεγάλη προσπάθεια που όλοι μαζί κάναμε σήμερα για να κερδίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο μάτς. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν Ιωνικό αποφασισμένο. Παρόλο τη διακοπή του πρωταθλήματος και όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερε ο κύριος Μπλαχίν, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω κιόλας για τα καλά του λόγια, είχε πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο αντίπαλο. Υπερβάλαμε τους εαυτούς μας. Μέσα σε 3 μέρες καταφέραμε να πάρουμε 2 πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Η ομάδα για ένα ακόμη παιχνίδι έδειξε ότι όταν είναι σοβαρή και πειθαρχημένη και συγκεντρωμένη μπορεί να ξεπεράσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Πήραμε άλλους 3 βαθμούς. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας. Έχουμε μία εβδομάδα μπροστά για να προετοιμαστούμε.